πρώτη πληροφορία είναι απλήρωτη πάνω από 7 μήνες και τα χρήματα βέβαια ήρθαν από το πρόγραμμα που είχε στο σπίτι και το κομμουνιστικό σταθμό. Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι γι' αυτό και ήρθαν εκτό και θέλουν να πάρουν τον λόγο και θα ήθελα να του δώσετε τον λόγο να δούμε τι γίνεται γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι οικογενειάρχες, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν. Και σε εμάς δεν είναι γραμματά, αλλά εντάξει, κάποιοι πρέπει να ανοιχτεί κάποια μέρημα, έτσι. Γιατί πρέπει να λύσουν για την άποψη. Είναι στο θέμα των υπερφορηγιακών σταθμών στους εργαζόμενους συγκεκριμένα, γιατί πριν μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αυτή την εδώ την αίθουσα, όπου παρευρισκόμασταν όλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι δεσμευτήκανε και εξαγγείλανε διάφορα πράγματα. Το ένα από αυτά ήταν ότι θα πληρώνονται κάθε 2-3 μήνες συντακτά χρονικά διαστήματα. Το δεύτερο, επίσης, σαν δέσμευση ήταν ότι θα προσπαθούσαμε να τους εντάξουμε στο Δήμο Καστοριάς, ούτως ώστε να μην εξαρτώνται από τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν ανά διαστήματα. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, τίποτα από αυτά δεν είδαμε. Δεν πέσαμε, δεν αγγίξαμε το πρόβλημα. Το θέμα τέτοιο, κύριε Νερόπουλο. Ας τέτοιο. Επιτρέψουμε και οπωσδήποτε σύμπρος και το παραλάβει. Είναι πάρα. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, σαν να υποδημάτε το θέμα που είμαστε ο κύριος Κατσιμονίδης. Δεν παρέτηξε σε άλλο τον Προεδρείο. Δεν παρέτηξε το συγκαλά. Επιτρέψουμε να ολοκληρώσω. Πάντα θα μου πάρει από εσάς, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, θα είμαι ποιος πληρώσει τώρα. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να μεθοδεύετε αυτή τη στιγμή τις προσλήψεις των τριμήνων σε σχέση με την πυροπροστασία. Τίποτα. Ναι, τίποτα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή θέση στην αίθουσα. Πώς δεν έχω. Δεν μπορώ να κοιτάξω τους εργαζόμενους στα μάτια, να κρατήσω σε τρεπή τα πόμενα. Και εγώ σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό που δεσμευτήκατε και εξαγγείλατε ότι θα το κάνουμε. Πράγμα που δεν έχει γίνει. 7 μήνες απλήρωτοι. Ποιος εργαζόμενος μπορεί να πάει στην δουλειά του. Πόσο μάλλον οι συγκεκριμένοι που έχουν να κάνουν με μικρά παιδιά. Έτσι όπως και έτσι η προηγία. Είστε ο καλός και είμαστε ο καλός. Δεν είναι ο καλός. Δεν είναι ο καλός. Δεν είναι ο καλός. Είναι αυτός που έρχεται να υπερασπιστώ ένα δήμο δικαίου. Γι' αυτό και εκπαιδευτικά. Γι' αυτό και κατέβηκα υποψήφιος με τον συνδυασμό για την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα όσον αφορά τους συμβουλεύουν οι υπέρους. Η ερώτηση τέθηκε από τον κύριο Πεδόπουλο. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει. Λέτε εσείς πάνω από 7 μήνες. Εγώ λέω κάτω από 7 μήνες. Λέω ότι ήταν 11 μήνες παλιότερα. Εδώ είναι, ας πούμε. Εντάξει. Παλιότερα ήταν 11 μήνες. Σε κάποια στιγμή όταν ήταν 2 μήνες γινόταν τα γνωστά. Εντάξει. Προχωράμε. Όπως επιλύθηκε το θέμα της βοήθειας του σπίτι που το επιλύθηκε, προσπαθούμε να επιλύσουμε και αυτό το θέμα. Τώρα πώς, στο συγκεκριμένο θέμα, έχει συσταθεί η Επιτροπή, εξετάζει το θέμα, έχουν γίνει παραστάσεις, έχω επισκεφθεί προσωπικά εγώ και ο κ. Ζήσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπήρχαν αντίστοιχες δεσμεύσεις από την Γενική Γραμματέα, τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Πουλάκη. Εν συνεχεία, μας παρέκοψαν στην ΕΤΑ, επικοινωνήσαμε με την ΕΤΑ, μας δόθηκαν ό,τι ιδιαίτερα αισιόδοξε θέσει. Εν συνεχεία, απευθυνθήκαν στην περιφέρεια και αναμένεται κάποια θέση τη περιφέρεια. Αν δεν έχω συγκεκριμένε θέσει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Το θέμα αυτό είναι και αγαπητοί κύριε Πετρόπουλο. Το αντιμετωπίσετε κι εσεί. Κάνα την λίμα, φαντάζομαι. Όχι, δεν είχα καμία ευθύνη σε σχέση με του περιφερειακού. Πήγαν όμω, εντάξει, είχε κύριο Σπίτσι. Το αντιμετώπισε. Εντάξει. Αλλά και στην περίοδο που είσαι αντιδήμαρχος, άρα και μέλος της εκτελεστικής υπήρχε το πρόβλημα. Δεν ήταν στις αρμοδιότητες του. Αυτό δεν είναι. Εντάξει. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Ούτε στις αρμοδιότητες του Δημάρχου είναι, ούτε στις δημοτικές είναι όλων. Και αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα έχει αποτέλεσμα, να προχωρήσουμε. Υπάρχει, υπήρχε την προηγούμενη φορά κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Αυτό που θέλω να ξέρουν οι εργαζόμενοι, το θέμα, το προσεγγίζουν με ιδιαίτερη ευαισθησία. Τώρα, πότε θα δοθεί λύση. Σας παρακαλώ, κλάβα. Λοιπόν, κύριο. Τώρα, πότε θα δοθεί λύση σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, αυτό θα αναλυθεί ανάλογα. Τόσο απλά.
Στο αγαπητό κύριε Δήμαρχε, κυρία. Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Το πρόβλημα υπάρχει, το ξέρετε. Δεν ανάγκη να φωνάζουμε εδώ μέσα. Συγκαλέτε το Δημοτικό Συμβούλιο και έχετε ένα κέρα που παρακολουθήσει. Είναι υπεύθυνες θέσεις αυτές. Από εκεί πέρα, πώς είναι ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το αποκρίσουμε. Υπάρχει ένα θέμα, όπως υπάρχουν και τρία άλλα θέματα. Αν δεν επιβιώνται, άλλα δεν επιβιώνται, άλλα προχωρούν. Αυτή είναι η ζωή. Τώρα. Λοιπόν, κατάλαβε τα τράγματα στη σειρά. Δεν κάνουμε διάλογο. Δεν κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, και από εκεί επειδή από το ακροατήριο, τους εργαζόμενους, ακούω ψηφίδρους, θα παρακαλέσω. Στην διακριτική ευθεία, κύριε Χατσιμονίδη, γνωρίζω τον ρόλο μας. Θα δώσω τον λόγο στην εκπρόσωπο. Θα δώσω, κυρία. Να αποχωρήσετε, κύριε Πετρόπουλε. Να αποχωρήσετε. Θα δώσω στην κυρία Κοτσάκη. Έως τώρα. Δεν δημιουργηθήκαμε θέμα, ούτε γεγονότα κάνουμε. Ούτε γίνονται παραστάσεις. Ούτε γίνονται απεργίες. Προσπαθούμε να ακούσουμε αν δεν. Εάν το ακούσουμε, το πείσουμε. Εάν δεν το ακούσουμε, πάει πρώτο. Είμαστε εδομημένοι θεσμική έννοια. Με φωνές, με εντυπώσεις και τέτοια δεν γίνεται τίποτα. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι για το καλά που έχουν γίνει, τα οποία προσωπούμε. Και στο πρόλογο μου είπα τα εξής. Καλά κάνετε, θέλετε τα θέματα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα μέσα στο πλαίσιο του πολιτισμού. Τώρα, τουρισμό. Μην κάνετε χαρακτηρισμό, κύριε Κώστα. Εντυπώσεις δεν κερδίζονται έτσι. Πείτε αυτά που θέλετε. Πείτε αυτά που θέλετε. Αλλιώς θα σας αφαιρέσω τον λόγο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ξαναέρθει εδώ πέρα. Είμαστε πάλι απλήρωτοι. 6 μήνες, 7 είμαστε για να μην κερδίσουν. Στον 7ο πάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεσμευτήκατε να λύσετε το θέμα και πάλι τώρα και σήμερα ο Δήμαρχος δεν ξέρει να μας πει κάτι. Να μας δώσει μια λύση. Όχι, δεν ξέρει, σας είπε. Μήπως δεν καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, κύριε Φράση, απέναντι στον Δήμαρχο θα είναι κόσμιες και υπεύθυνες. Εάν θέλετε να κάνετε να φωνάζετε, μπορεί να μην δέξει. Αλλά όταν αναφέρεστε, ξέρω ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος σας είπε τι ακριβώς επικρατεί. Και είναι ένα πρόγραμμα, κυρία μου. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από αυτό. Ότι στο Υπουργείο δεν πήρατε καμία απάντηση. Από την περιφέρεια το ίδιο ισχύει. Ένα λεπτό. Δεν είπα ότι από το Υπουργείο δεν πήραμε καμία απάντηση. Είπα το εξής. Επισκέφθηκα με τον κύριο Ζήση, που ήταν την ημερομηνία στις μετακινήσεις. Επισκεφθήκαμε. Συναντηθήκαμε με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πουλάκη. Ο κύριος Πουλάκης υποσχέθηκε να το δει. Μετά από μια εβδομάδα μου τηλεφώνησε, μου έδωσε ένα συγκεκριμένο όνομα, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, διευθύνω σίγουρα της ΕΚΑ, επικοινώνησα μαζί του. Ο συγκεκριμένος δεν μου έδωσε λύση. Νομίζετε ότι είμαι λάθος πόρτες. Τότε σας προσκαλώ, κύριε Χατζησημεωνίδη, να χτυπήσω μαζί τις πόρτες που ξέρετε εσείς. Το θέμα υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι θα μιλήσω. Άκουσα την Δημοτική Σύμβουλη. Κυρία Κοτσάκη, να συνεχίσει. Κυρία Κοτσάκη, να μιλήσει. Κυρία Κοτσάκη, ποιες είναι τα ειδήματά σας. Υπάρχει ο νόμος, ο 44-43, που είναι ξεκάθαρος και λέει ότι ο Δήμος πρέπει να καλύψει τις δομές αυτές που είναι μέσω ΕΣΠΑ, μπορεί να επιχορηγεί στην κοινοφελή ή να ενταχθούμε στον προϋπολογισμό του Δήμου και να μεταφερθούμε εδώ. Και από τότε, ναι, μεν η Επιτροπή, κύριε Δήμαρχε, όντως είχε ξεκινήσει, όντως. Από ό,τι όμως πληροφορήθηκα, αποφάθη η Οικονομική Επιτροπή ότι δεν βγαίνει το οικονομικό. Σε εγώ όλοι το θέμα το πρακτικό, το γνωρίζουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο υπήρχε από παλαιότερα και προσπαθούμε να το λύσουμε, όχι να παρώσουμε τρύπες.
Και πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Χατζημαρκάκης, υπάρχουν άλλες πόρτες, τις σωστές πόρτες που χτυπούσαμε δεν ήταν αποτέλεσμα. Αυτές τις πόρτες που χτυπούσαμε. Τουλάχιστον εμείς πάμε να τις χτυπάμε. Δεν θυμάμαι να χτύπησε ποτέ καμία πόρτα παλιότερα. Γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται τώρα είναι σοβαρή προσπάθεια να λυθεί το θέμα. Όχι να μπαλώνουμε το θέμα. Και το πρόβλημα το συγκεκριμένο είναι ως εξής. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για τους βρεφικούς σταθμούς, υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις για το κοίτα σπίτι και τις δομές που χειρίζεται η Ορεστίας. Η δομή των βρεφικών σταθμών, ερχόμενοι τρεις χρηματοδοτήσεις μηνιαίες, φτάνουν για δύο μισθούς. Άρα εκ των πραγμάτων, τέσσερις μήνες μένουν απλήρωτοι από το πρόγραμμα. Σύντομα. Πώς φτάνουν για δύο μισθούς, αναλύσουμε. Γιατί τα χρήματα τα οποία έρχονται είναι ελληματικά. Δεν φτάνουν για τον μισθό τους. Τρεις φτάνουν για δύο. Αυτό είναι. Τρεις χρηματοδοτήσεις φτάνουν για δύο. Να τελειώσω λίγο. Οι τρεις μηνιαίες χρηματοδοτήσεις φτάνουν για δύο μισθούς. Και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί πλέον έχουμε μπει στην ενιαία αρχή πληρωμών και έχει αυξηθεί η μισθοδοσία πολλών από τον υπαλλήλων. Ενώ παλαιότερα. Έχουν αυξηθεί οι αποδοχές δηλαδή. Ακριβώς. Και γενικότερα. Και γενικότερα και η λειτουργία των δομών αυτών από καύσιμα, από υλικά που προσφέρουν για τα παιδιά, τα πάντα έχουν αυξηθεί. Είχε γίνει μια μελέτη τότε και με τα τότε δεδομένα θεωρούσαν ότι φτάναν τα χρήματα αυτά. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα δεν φτάνουν. Λοιπόν, έρχονται τρεις μήνες και φτάνουν για δύο. Ενώντας δύο μόνο το μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι ο καθαρός μισθός, ο φόρος και το ΙΚΑ. Άρα εκ των πραγμάτων τέσσερις μήνες. Το πρόγραμμα το ίδιο βάζει μέσα την επιχείρηση. Δεν φτάνει. Και ένας ο μήνας, ο Αύγουστος, ο οποίος πληρώνεται από την επιχείρηση διότι οι συμβάσεις είναι δεκάμενες των εργαζόμενων, πάνε πέντε μήνες. Αυτό το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε και να βρούμε χρηματοδότηση για να μπορούμε να είμαστε σωστοί απέναντι στις πληρώμες. Το βοήθος σου είναι αυτή τη στιγμή έχει φτάσει 4 μήνες απληρωτό. Γιατί? Και αυτό πάλι με το πρόγραμμα. Μόλις έχουμε όμως τα χρήματα του βοήθους και πριν 100% θα πάρουν τα χρήματά τους. Ποια είναι η συγκεκριμένη ερώτηση. Σας είπε ο Δήμαρχος, όταν δεν έχει έρθει ακόμα τα χρήματα στο ταμείο, κύριε Παναγιώτη, δεν θα απαντήσω. 7 μήνες χειρίζεσαι και συγγνώμη που διακόπτω. Πριν ένα χρόνο δεσμευτήκατε εδώ ότι οποιοδήποτε κενό δημιουργηθεί στην πορεία αυτό το βάρος να το απαλλάξουμε τις πλάτες μας, καταλαβαίνετε, και να το λύσουμε. Λοιπόν, σας εξήγησα νομίζω λεπτομερώς πώς έχει το θέμα. Εμείς αυτή τη στιγμή. Κύριε Παγκαλίδη, διακόπτε συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά διακοπή γίνεται. Δεν υπάρχει. Προηγουμένως κάνατε παρατήρηση. Άσε, φυσικά. Για τη συνέχεια, καλά κάνατε. Όχι για την διακοπή. Έχει το λόγο. Θα πάρετε τον λόγο. Λοιπόν, κύριε Παγκαλίδη, γνωρίζετε την διαδικασία. Θα ζητήσετε το λόγο, θα σας το δώσω μετά τον κύριο Ζήτη. Νομίζω ότι ο κύριος Παντρέμος είναι γενικός αναρμόδιος. Δεν είναι η συνέχεια, είναι αναρμόδιος ο δήλωσε. Έτσι δήλωσε ότι ήταν αναρμόδιος. Κύριε Ζήτη, συνεχίστε. Από εκεί και πέρα. Εμείς με την εγκατάσταση την οποία θα έρθει από το βοήθεια στο σπίτι, σίγουρα θα δώσουμε έναν μισθό στους βοηθητούς και ό,τι χρήματα μπορέσουμε και περισσέψουμε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και ένα δεύτερο. Και τα υπόλοιπα που έχει αναφερθεί ο κύριος Δήμαρχος, όλη αυτή η διαδικασία και περιμένοντας να έχουμε μια αίσια εξέλιξη στην πορεία, να μπορέσουμε να αποκληρώσουμε το παλαιό ποσό, το μισθό. Αυτό είναι για το κομμάτι της επιχείρησης. Σχετικά με το θέμα και εδώ είναι το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τους ανθρώπους που παρέστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα θέμα κοινωνικά ευαίσθητο το οποίο αγκάλιασε την αρχή ο Δήμος. Έχει γίνει το εξής, τα νέα και ο Δήμος και καλός κόσμος είναι αυτά να αναφέρω και εγώ. Έχει στη συστατική εκπροπία που δίνουν τη δημάτους, θεσμικούς οικονομικούς. Είναι πιο δυνατά, δεν άκουσε. Ο κύριος Ζήση, όπως συμμετέχει. Ο διευθύντης κύριος Ζήση, η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας, κυρία Παπαδόπουλου. Η διευθύντρια των διοικητικών υπηρεσιών, κυρία Ογκούρ. Και ένας εξωτερικός συνεργάτης του Δημάρχου, οι οποίοι εξετάζουν το θέμα της ενσωμάτωσης κοινού στο Δήμο και εξετάζουν και το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Ένα αυτό που είπε ο κ. Δημάρχος. Ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής. Από το 2011 μέχρι σήμερα,
είναι έχουμε 14 παραλάβαμε. Μπορεί να μας πει κάποιος από τους Παλαιστάνους ποιες ήταν οι οφειλές στο ΙΚΑ της Ορυστεράς. Καμία. Ποιες ήταν οι οφειλές του φόρου της Μόνας. Θα σας απαντήσω εγώ πως. Καμία. Ποιες ήταν οι οφειλές του ΙΚΑ και του φόρου. Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. Οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει την Ορυστεράδα με ευθύνη του κ. Χατζημαρκάκη και τη Δημοτική Αρχή τη τότε. Και νομίζω το ξέρει. Και προσπαθούν εδώ και 3 χρόνια να κλείσουν τις οικονομικές καταστάσεις. Αν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σήμερα για άλλους λόγους, είτε εντυπώσει ή το σχολείο κακό, να βάζουν ζητήματα τα οποία μόνο λαϊκίστηκαν κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι πρέπει να κλείσουν το στόμα, να κοιτάξουν όλες τα προβλήματα τα οποία μας άφησαν και από εκεί και πέρα να συνεργαστούν μαζί για να λύσουν όντως αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Είναι γνωστό και σε εσάς και σε όλους μας ότι οι χρηματοδοτήσεις του 11 έχουν μειωθεί κατά ποσοστό 60% με 70%. Για ποια ενσωμάτωση μιλάμε, για ποια χρήματα μιλάμε, που αυτή η δημοτική αρχή με τα προβλήματα του άνθρωπου έδωσε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προς την Ορυστεράδα. Και αυτή είναι η πρόθεσή μας. Το γεγονός συνέβαινε. Ένα σου λείπει, ψάχνεις δύο για να τα καλύψεις. Αναφέρεται από την από το εκπρόσωπο των εργαζομένων ότι σημαίνει η Οικονομική Επιτροπή. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο δεν συνέλθει και καταφύγει για αυτό το πράγμα, εάν δεν υπάρχει εισήγηση από την αρμόδια Επιτροπή ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και κλείνω με το φιλόδημο σου. Αναφέρθηκε κάτι από ως ερώτημα για το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων του φιλόδημου. Θα αναφερθεί βέβαια και ο δρόμος των τοπικών υπηρεσιών. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα καλυφθούν από την κεντρική κυβέρνηση. Καλώς και ως όφυλα δεν κάθισαν καν για τους τύπους για τις απαντήσεις. Αληγενή εντύπωση προσωπικά με έχουν προκαλέσει και δεν ξέρω άλλη φορά αν παρευρεθούν σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου αν τους δώσω τον λόγο. Γιατί απαξίωσαν το θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.